του Travel Moto ετοιμάζεται να φύγει για Τόκιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον στην Ταϊβάν, ένα ταξίδι αστραπή, έφτασε στο τέλος του. Όπως βλέπετε παίζει πολύ σκούτερ, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ. Το μοντέλο που κάναμε ήταν 125, αυτό είχε στην παραγωγή αυτή την εποχή. Τον είπα να με καλέσει όταν βγάζει cruise sim, mega scooter, 300. Θα γίνει αυτό, θα ξαναέρθει το Travel Moto στην Ταϊβάν, όπου και να κοιτάξει σκούτερ. Λοιπόν, θα έρθω να φύγει λίγο η ζέστη, η ζέστα. Να φύγει η ζέστα. Δεν την παλεύω. Να είμαι στους δρόμους. Με είδατε πως είμαι, κοιτάξτε. Γλιστράει τα πάντα. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα έρθω πάλι να φύγει η ζέστα και θα πάω στο Βιετνάμ. Το Travel Moto θα πάει ταξίδι Βιετνάμ, θα νοικιάσει μηχανάκι παπί, θα πάω Βιετνάμ για να κάνω βόλτες με παπί. Είναι το Βιετνάμ έχει τα πιο πολύ κίνηση με μηχανάκια στον κόσμο και θέλω να οδηγήσω εκεί πέρα και οδηγούν και γρήγορα. Θα πάω λοιπόν Βιετνάμ αφού έχει τα πιο πολλά στον κόσμο. Παπάκια είναι, δεν έχει κάτι το αξιόλογο. Αλλά θα πάω για να κάνω οδήγηση μες στην κίνηση. Άρα, ένα επόμενο καλό οδηπορικό θα είναι το Βιετνάμ, αλλά όχι τώρα, παιδιά. Πρέπει να φύγω για Γερμανία. Έχω δουλειά. Πάω στο Τόκιο. Θα κάτσω μερικές μέρες εκεί και φεύγω καρφί για Γερμανία. Έρχομαι Αθήνα. Για κάνω unboxing και καρφί για Γερμανία. Μόλις γυρίσω από Γερμανία θα κάνω κανένα unboxing εκεί στο Νούλα, στο Χοντροδήμο, εκεί στο Σιώκι, και μετά καρφί για Βιετνάμ. Αυτά τα νέα για μένα. Εδώ βγάζει μια τρελή βρώμα. Δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω. Αυτά τα νέα από μένα. Μερικοί ρωτήσατε πώς με λένε. Το όνομά μου είναι Βασίλης. Βασίλης και είμαι από Λάρισα. Αλλά αν και, ρε παιδιά, δεν έχει νόημα τώρα πώς με λένε εμένα, γιατί αυτό που μας ενώνει εμάς είναι η αγάπη για τα δίκυκλα. Μπορείτε να με φωνάζετε ψηλέ στα comment. Η αγάπη για τα δίκυκλα είναι αυτό που μας ενώνει. Και αυτό αρκεί, πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε κανένα μηχανάκι. Εδώ, ας πούμε, έχει ένα Yamaha, το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Yamaha σκουτεράκι. Κι άλλο Yamaha. Το ίδιο είναι. Δεν μπορείτε καν να το διαβάσω τι μάρκα είναι.
Yamaha είναι σίγουρο πάντως. Και αυτό Yamaha. Λοιπόν, τα μηχανάκια που έχει εδώ είναι Sin, KYMCO και Yamaha, τα πιο πολλά. Και τα Yamaha αυτά κατασκευάζονται σε αυτή τη χώρα, αυτό έχω καταλάβει. Γι' αυτό δεν τα έχουμε εμείς. Δεν ξέρω αν είδατε που πήγαινα στο εργοστάσιο, το εργοστάσιο της Yamaha. Μάλλον εκεί τα κατασκευάζουν. Αυτά είναι KYMCO και τα δύο. Yamaha. Sin. Yamaha. KYMCO. KYMCO. Yamaha. Yamaha και αυτό το μαύρο. Sin αυτά και τα δύο παλιά Sin. Κοιτάξτε τα παιδάκια πως τα έχουν. Καγκουριές. Αλλά μην ανησυχείτε, νάτος. Μην ανησυχείτε, το travelmoto είναι εδώ για να σας τα δείξει. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να βλέπετε όλη μέρα travelmoto. Έχω εγώ και παλιά βίντεο, να μπείτε μέσα να τα δείτε. Λοιπόν, αν έρθετε εδώ πέρα να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνα να σας πατήσουν. Κατά τα άλλα είναι πολύ ασφαλές, πιο ασφαλές και από την Ελλάδα. Αλλά πατάνε εδώ όμως. Αυτοί έχουν πινιντάρια και για να στρίψουν αριστερά έρχονται εδώ και στείνονται. Για να φύγουν εδώ πέρα. Να φύγουν εδώ. Το ίδιο σύστημα έχει και η Ιαπωνία. Επίσης, αν έρθετε στην Ταϊβάν, μην έρθετε καλοκαίρι. Επίσης, αν έρθετε στην Ταϊβάν, μην πάτε στη ΣΥΜ. Δεν θα σας βάλουν μέσα. Εγώ είμαι ειδική περίπτωση, έχουν μιλήσει από Λάρισα. Με βλέπανε οι άνθρωποι κιόλας που έκαναν unboxing και με δέχτηκαν. Αλλά γενικά δεν είναι εκεί να μπεις μέσα να παίζεις με την κάμερα, να τους ενοχλείς. Κάνανε μια εξαίρεση για μένα και μου δώσαν το ελεύθερο, μου λένε μπες μέσα και κάνε ό,τι γουστάρεις για μια μέρα. Κάνε, κόψε βόλτες, τράβα βίντεο, κάνε ό,τι θες. Αλλά γενικά δεν επιτρέπουν. Αλλά μην νομίζετε ότι εγώ, ας πούμε, τώρα είναι να πάω στην BMW, στις μοτοσυκλέτες. Έχει μια τρελή διαδικασία για να μπω εκεί μέσα. Πριν κάπως καιρό που τους είχα στείλει μήνυμα, μου είπαν ότι δεν δέχονται. Και τώρα που είμαι μεγάλο κανάλι, τους ξαναέστειλα πάλι. Τους λέω πως μπορώ να έρθω τώρα. Και τώρα είναι αλλιώς για μένα. Λοιπόν, τα φανταχτερά φώτα της Ασίας, η χορύπανση, για να δούμε κανένα μηχανάκι. Ξύλο δεν έφαγε ακόμα το travelmoto. Λοιπόν, τι είναι αυτό, KTR. KTR 150. KTR 150, ποιος θα βγάζει αυτό, KYMCO.
Τώρα σας τα δείχνω βράδυ αυτά. Και τώρα μπορεί να το φάω το ξύλο. Δεν το έφαγα το 2-3 μέρες που είμαι εδώ. Εδώ τι έχει? Α, έχει φαγάδικα. Sim και αυτό. Yamaha Sim. Hartford. Αυτό το εργοστάσιο είχα μιλήσει με τον υπεύθυνο στην EICMA, στο Μιλάνο, πριν 2 χρόνια. Και μου είπαν οι άνθρωποι, σε περιμένουμε, έλα. Ταϊβάν. Και ρε παιδιά, το θυμήθηκα τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα που ήρθα εδώ, το θυμήθηκα. Δεν θα αλλάξω την πτήση τώρα, αλλά άμα ήξερα, άμα το είχα θυμηθεί πιο νωρίς, θα έβαζα μια μέρα ακόμα. Να μπω και εκεί μέσα, να τρυπώσω το travelmoto. Κοιτάξτε εδώ τώρα το πιτσιρίκι. Θα τρύπωνε και εκεί μέσα ρε παιδιά. Θα τρυπώσω όμως, θα έρθω ξανά. Λοιπόν, είδα στο Facebook ότι ο Νούλας έφερε ένα μηχανάκι καινούριο, τενερέ. Και δεν ήμασταν εκεί να το ανοίξουμε με τα ίδια μας τα χεράκια. Δεν πειράζει. Αν και το ήθελα, το travelmoto δεν μπορεί να είναι σε 2 μέρη ταυτόχρονα. Και η Μάγδα δεν μπορούσε με τίποτα να πάει. Έτυχε. Αυτά και από μένα. Μπείτε να δείτε και κανέναν άλλον YouTuber, γιατί θα παραπονεθούν οι άνθρωποι, θα πούν όλο travelmoto βλέπετε και εμάς δεν μας βλέπετε καθόλου. Να το πιτσιρίκι. Γιατί βλέπετε μόνο travelmoto και δεν βλέπετε και εμένα, θα πει ο άλλος, κατάλαβε, και θα έχει και δίκιο. Δηλαδή όλη μέρα, εντάξει. Και ναι κυρίες και κύριοι, η Sim βλέπει travelmoto. Το εργοστάσιο της Sim βλέπει travelmoto και αυτοί βλέπουν. Δεν βλέπετε μόνο εσείς. Να δροσιστούμε λίγο. Πάμε για Japan. Φεύγουμε για Japan. Το travelmoto πάει Japan. Θέλω να σας δείξω κάτι. Παιδιά, θέλω να σας δείξω κάτι στη Ιαπωνία. Σε δύο μέρες θα δείτε κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Εδώ είμαι Taipei τώρα. Όχι Taipei, έξω. Λοιπόν, αυτά.